Με αέρα υποψήφιου περιφερειάρχη, ο Παναγιώτης Νίκας βρέθηκε στην Κόρινθο και στην εκεί έκθεση Πελοπόννησος 2018. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας έγινε δέκτος με πολλά χαμόγελα και η δική του πρόθεση υποψηφιότητας ήδη συσπηρώνει πολύ κόσμο, ενώ αρκετοί τον προέτρεπαν να προχωρήσει δυναμικά για την περιφέρεια. Μα δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι είμαι από τους πιο παλιούς αυτοδιοικητικούς στην Πελοπόννησο. Ήμουνα 13 χρόνια αναπληρωτής του Νομάρχη και πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου και 3 θητείες στο Δήμο Καλαμάτας και 4 χρόνια πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου. Επομένως έχω φίλους και γνωστούς σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Κύριε Μπελόγινη, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα επιμελητήρια, με πρώτο το επιμελητήριο της Κορινθίας για αυτή την οργάνωση, για αυτή την όμορφη εκδήλωση, η οποία έχει και ουσία, δείχνει τα αποτελέσματα του μόχθου και του ιδρώτα των Πελοποννησίων. Είμαστε η πιο όμορφη περιοχή της Ελλάδος, η πιο όμορφη περιφέρεια της Ελλάδος, με εκπληκτικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, και είναι δυσεξήγητο γιατί μειώνεται ο πληθυσμός χρόνο με το χρόνο με τέτοια μεγάλη ταχύτητα, γιατί έχουμε αυτή την ένταση του δημογραφικού προβλήματος. Είναι δυσεξήγητο γιατί στην περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχει τόσο μεγάλη ενεργία, και είναι και δυσεξήγητο επίσης η κατάσταση του δικού μας δικτύου, ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο. Ευτυχώς που έχουμε τους δρόμους των ιδιωτών, τους δρόμους που έγιναν με ΣΔΙΤ, ώστε να μπορούμε να κυκλοφορούμε ευκολότερα. Εύχομαι να γίνονται και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις, οι οποίες προφανώς έχουν ανάγκη από γενναία χρηματοδότηση για να γίνονται. Εσείς, αν είστε ο επόμενος περιφερειάρχης, θα τη συνεχίσετε αυτό το θεσμό? Θα συνεχίσει αυτό το θεσμό, θα βοηθήσετε τα επιμελητήρια να το συνεχίσουν? Λοιπόν, κύριε Μπελόγιανη, εγώ δεν ξέρω τι θα είμαι, διότι οι ανακοινώσεις, δεν μπορώ να απαντήσω σε υποθετική ερώτηση, γίνονται από άλλους. Εγώ δεν θέλω να προτρέχω. Στην περίπτωση αυτή είναι προφανές ότι θα δούμε όλα τα χρήματα των οποίων έγινε διαχείριση μία οκταετία, και εν πάση περιπτώσει ο κάθε συνδυασμός θα έχει τις δικές του προτάσεις σε όλα τα επίπεδα. Ας μην προτρέχουμε, διότι ας γίνει το εάν, και μετά το εάν θα τα πούμε όλα.